θέλουμε να μιλήσουμε για ένα κεντρικό θέμα, το οποίο νομίζω το καταλαβαίνετε στο πετσί σας, το θέμα της ανάπτυξης. Και είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει, αν το δούμε σαν πράσινη ανάπτυξη, με το γιατί θα γεμίσει τα βουνά, αν μου γεννήθηκε την LNG, και την ίδια ώρα θα γεμίσει και το Ιόνιο εδώ πέρα, πιθανά με εξέδρες για πετρέλαιο. Αν το δούμε στη μεγάλη του διάσταση, να δούμε γιατί γίνεται πόλεμος. Και αν το δούμε στο αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας, είναι πώς γίνεται την ίδια ώρα που ενώ έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες όλο και μεγαλώνουν, έχουν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κέρδη, την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι τους βιώνουν τη μία μέρα χειρότερη από την άλλη, βιώνουν μια εκμετάλλευση που έχει μεγάλα ζητήματα, βγαίνουν, αν θέλετε, μισθού των 500 των κοινών, δεν λέω 500 ευρώ, σε μονάδες που να έχουν 20 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο. Εμείς, σαν ΚΚΕ, ερχόμαστε να πούμε ότι όλα αυτά είναι οι ίδιες όψεις, μία πολλαπλές όψεις του ίδιου νομίσματος. Αν το δούμε σαν πράσινη ανάπτυξη, είναι ότι το κεφάλαιο ψάχνει να βρει καινούργια μέρη για να κάνει επενδύσεις, γιατί δεν του φτάνουν τα προηγούμενα. Και για να κάνει καινούργιες επενδύσεις, θα γεμίσει τα βουνά ανεμογεννήτριες, θα μας βάλει να πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα. Για να βρει τα λεφτά να κάνει επενδύσεις, θα κόβει χρήμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο θα παίρνει το κεφάλαιο και εμείς θα το τρώμε στο κεφάλι σαν πληθωρισμό. Αν το δούμε στη μεγάλη κλίμακα, αυτή η αντιθέση που έχουμε μεταξύ τα μεγάλα κεφάλαια, τα μεγάλα ψάρια, είναι οι λόγοι για τους οποίους έχουμε πολέμους και για τους οποίους μπορεί να κληθούμε να πολεμήσουμε είτε τώρα, που καλούμαστε να πολεμήσουμε κατά των Ρώσων στην Ουκρανία, είτε στο επόμενο φάση κατά των Τούρκων, επειδή δεν τα βρίσκουν τα κεφάλαια μεταξύ τους και επειδή οι Τούρκοι θέλουν να έρθουν να πάρουν ένα κομμάτι που είναι παραδοσιακά ελληνικό. Και αν το δούμε στη μικρότερη κλίμακα, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Για να μπορούν να βγάζουν μερικά πολλά δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κέρδη και τζίρο οι μεγαλομέτοχοι της εταιρείας, γιατί δεν υπάρχει κανείς εδώ που είναι μεγαλομέτοχος, ακόμα και η διεύθυνση της μονάδας δεν είναι μεγαλομέτοχος της εταιρείας. Οι μεγαλομέτοχοι της εταιρείας βγάζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, είστε ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους, ίσως ο δυναμικότερος βιομηχανικός κλάδος του ευρύτερου συμπλέγματος αγροδιατροφής και το ξέρουμε όλοι. Όλοι λένε οι χτιοκαλλιέρες, κάνουν ουράνο, δείχνουν πίθυν. Αλλά την ίδια ώρα, άμα έρθει κανείς εδώ και δει πώς ζείτε εσείς κάθε μέρα, εσείς που είστε πραγματικοί ακρίτες, γιατί είστε στις σχατιές της Ελλάδας, μέσα στον ήλιο, με χίλιους δύο κινδύνους για να βγαίνουν αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, παίρνετε 5 και 7.000 ευρώ το χρόνο, 10.000 ευρώ στην τσέπη σας ο καθένας, σε πολύ άσχημες συνθήκες. Εμείς ερχόμαστε σαν ΚΚΕ και λέμε ένα απλό πράγμα. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Και μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα βασικό ζήτημα το οποίο, σαν κόκκινη κλωστή, διατρέχει όλες αυτές τις πλευρές. Από τη μία είμαστε εμείς οι πολλοί, οι οποίοι πληρώνουμε το πανάκριβο ρεύμα, πολεμάμε στον πόλεμο, δουλεύουμε και ρισκάρουμε τη ζωή μας για 1000 ευρώ, 500 και 1000 ευρώ το μήνα, και από την άλλη είναι οι πολύ λίγοι, οι μεγαλοϊδιοκτήτες, οι μέτοχοι, αυτοί που έχουν δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ είτε σε μετοχές, είτε σε καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι κερδίζουν πάνω στον υδρότα μας, αποφασίζουν αν θα καταστρέψουν το ένα βουνό ή το άλλο βουνό όπως τους έρχεται κάθε φορά, κοροϊδεύοντάς μας, γιατί δεν μπορεί να είναι πράσινη ανάπτυξη για την ίδια ώρα να γίνονται γεωτρήσεις, δεν μπορεί να έχει πράσινη ανάπτυξη για την ίδια ώρα να ανοίγει το LNG, το οποίο άμα σκάσει και βγει το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα θα καταστραφεί ο πλανήτης, και οι μεγάλοι, τα παιχνίδια των οποίων είναι αυτά που τελικά οδηγούν στους πολέμους. Εμείς λοιπόν σαν ΚΚΕ ερχόμαστε και λέμε ότι το πρόβλημα που έχουμε, κάθε πρόβλημα που έχουμε σε τελευταία ανάλυση, αν το ξύσει κάποιος, θα δει το ίδιο ζήτημα από πίσω. Οι πάρα πολλοί οι οποίοι δουλεύουν, και μερικές φορές δεν βρίσκουν και να δουλέψουν και παίρνουν 500 και 1000 ευρώ το μήνα, και μια πολύ πολύ μικρή ισχυρή μειοψηφία που βγάζει δεκάδες εκατομμύρια το χρόνο πάνω στο δικό μας υδρότα. Καταστρέφει τα δικά μας βουνά, μας βάζει και πολεμάμε. Και λέμε ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Εσείς εδώ πέρα δεν έχετε καμία ανάγκη το μέτοχο που λέγεται το μεγάλο μέτοχο του Ουνιρέα ή της τάδε εταιρείας ή της αλλαγής που κάνει ένας με τον άλλον και πώς παίζουν στα χρηματιστηριακά παιχνίδια. Δεν τους χρειάζεστε. Εσείς τα φτιάχνετε τα ψάρια, παραδείγματα τα συσκευάζετε. Οι άλλοι είναι παράσιτα. Παίρνουν το δικό σας υδρότα και τον παντελονιάζουν αυτοί. Εσείς εδώ μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτούς. Αυτοί δεν μπορούν χωρίς εσάς. Και εμείς σαν ΚΚΕ ερχόμαστε και λέμε ότι αυτό ισχύει για όλη την κοινωνία. Εσείς κάνετε αυτή τη δουλειά, εγώ είμαι μηχανολόγος, κάνω μια άλλη δουλειά. Εμείς λοιπόν οι πολλοί από κάτω μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τους λίγους από πάνω. Αρκεί να το πάρουμε χαμπάρι και να το αποφασίσουμε.